dürfen. Dann επιτρέπεται να επιβαρυνθούν υπερβολικά. Φυσικά, θα έχουμε να κάνουμε και με τις επιδράσεις των οικονομικών μέτρων. Θα πρέπει να δούμε την αύξηση του ρυθμού πληθωρισμού. Θα δούμε τι έχει να κάνει όλο αυτό με την περαιτέρω εξέλιξη της νομισματικής πολιτικής και μετά θα μιλήσουμε για το δεύτερη αξιολόγηση, θα ενημερωθούμε για τη δεύτερη αξιολόγηση στην Ελλάδα. Βέβαια τη συζήτηση μπορεί να την παρακολουθήσει κανείς και στις γερμανικές εφημερίδες προκαταβολικά. Το Μάιο όμως συμφωνήσαμε στο τέλος της δεύτερης αξιολόγησης να αποφασίσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να συμμετάσχει στο περαιτέρω πρόγραμμα και αυτή η θετική απόφαση είναι προϋπόθεση ότι εμείς είναι προϋπόθεση για να μπορέσουμε εμείς στο γερμανικό κοινοβούλιο να έχουν ψηφίσει υπέρ αυτής της διαδικασίας και έτσι δεν θα αλλάξει τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση και νομίζω ότι δεν έχει νόημα να συζητάμε αυτή τη στιγμή για άλλα μέτρα σε σχέση με το ελληνικό χρέος, πέραν των μέτρων τα οποία έχουν ήδη προετοιμαστεί και προσυζητηθεί. Και νομίζω όταν τελειώσουν το πρόγραμμα το ελληνικό, τότε θα τα συζητήσουμε τα περαιτέρω. Το δεύτερο, η έκθεση θα έχει ολοκληρωθεί τέλος του χρόνου. Με τις καθυστερήσεις έχουμε προχωρήσει λίγο περισσότερο χρονικά. Όμως έτσι ήταν πάντα τα πράγματα στα ευρωπαϊκά συστήματα διάσωσης. Το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα. Το Μάη ελέγχθησαν τα πάντα γύρω από αυτά τα θέματα και είπαμε ότι μετά τον πρώτο έλεγχο της αξιολόγησης θα κάνουμε ό,τι μπορούμε περαιτέρω και μετά θα πρέπει να δούμε να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση και το 18 θα συζητήσουμε περισσότερο και τα περαιτέρω. Ό,τι συζητήσαμε το Μάιο δεν χρειάζεται να το ξανασυζητήσουμε τώρα. Θα πρέπει όμως σήμερα υπό το φως των οικονομικών εξελίσεων να δούμε τα πράγματα πώς θα συνεχιστούν. Έτσι τότε αποφάσισε το Γερμανικό Κοινοβούλιο για το πρόγραμμα της το ελληνικό. Περιμένετε να ακούσαμε τον, βλέπουμε τώρα και τον κύριο Συριόπουλο, τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες.